Γεια σας φίλε μου, ο Ιπποκράτης είμαι, για άλλη μια φορά θα σας ταρακουνήσω με το θέμα του βίντεο που θα δείτε. Θα σας ζητήσω την προσοχή σας από εδώ και πέρα, γιατί το θέμα είναι αρκετά σοβαρό θα έλεγα. Το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο που καταναλώνει αρκετή ώρα κάθε μέρα στο συγκεκριμένο θέμα. Το γνωστό σε όλους μας Facebook. Για να δούμε τι ακριβώς είναι το Facebook, γιατί οι περισσότεροι ως συνήθως δεν γνωρίζουν, αλλά είναι καιρός πλέον να μάθουν. Το Facebook λοιπόν είναι ένα παγκόσμιο site γνωριμιών, συζητήσεων, απόψεων, επίδειξη φωτογραφικού υλικού του κάθε χρήστη και γενικώς ανταλλαγή και συλλογή πληροφοριών. Αυτή είναι η επίσημη και φανερή προς τον κόσμο ορολογία το τι σημαίνει Facebook. Όλοι γράφονται στο Facebook για να βρουν είτε παλιούς συμμαθητές ή φίλους που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν αλλιώς, είτε για να δείξουν στους υπόλοιπους χρήστες που ήταν χτες το βράδυ, πώς ωραία πέρασαν, με ποια παρέα ήταν κτλ. Βέβαια το τελευταίο είναι σημάδι των καιρών που για μένα δεν είναι καθόλου σωστό και το βρίσκω εντελώς λάθος. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Επίσης χρησιμοποιείται και για να βρει κάποιος μια κοπέλα του γούστου του για παράδειγμα και εξίσου μια κοπέλα να βρει έναν άντρα του γούστου της. Αυτές λοιπόν είναι οι χρησιμότητες του Facebook στο ευρύ κοινό και ομολογουμένως είναι αρκετά δελεαστικές για έναν άνθρωπο της σημερινής εποχής. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Και να πάμε τώρα να δούμε και την άλλη όψη από την ανάποδη τώρα. Το Facebook έχει καταφέρει κάτι που δεν κατάφεραν όλες οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα αναρωτιέστε βέβαια ποιο είναι αυτό. Μα βεβαίως η συλλογή πληροφοριών, φωτογραφιών, συζητήσεων, απόψεων, το που ήταν ο καθένας χτες, προχτές, που θα είναι αύριο και με ποιους. Επίσης έχει καταφέρει να δει και να αποθηκεύσει τι ρόλο βαράει ακριβώς ο καθένας στην καθημερινή του ζωή, αλλά και στην προσωπική του. Τι κόμμα είναι για παράδειγμα, ποιες γυναίκες του αρέσουν και εξίσου το ίδιο και για το αντίθετο φύλο, τι μουσική ακούει, τι αυτοκίνητο έχει, τι αυτοκίνητο θα ήθελε να έχει, ποιο είναι το πράγμα των ονείρων του, κάποιο συγκεκριμένο, που μένει, πώς λένε τους φίλους του, πόσο χρονών είναι και γενικότερα τι είδους άνθρωπος είναι ακριβώς. Αν έχει προβλήματα οικογενειακά, ή με την κοπέλα του ή με τους φίλους του, αν είναι τρελός συλλογικός. Όλα αυτά λοιπόν τα ξέρει το Facebook, τα γνωρίζει το Facebook, όχι με κάποια ιδιαίτερη πίεση και δυσκολία, αλλά πανεύκολα, με τη δική σας θέληση και συγκατάθεση. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, το να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τα δίνουμε τουλάχιστον με τόσο μεγάλη ευκολία. Είναι μια παγκόσμια λοιπόν τράπεζα πληροφοριών, είτε το θέλετε είτε όχι. Το Facebook έχει εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και συνεπώς 3 εκατομμύρια πληροφορίες καταχωρημένες. Να το θυμάστε αυτό το πραγματάκι, είναι πολύ σοβαρό. Για σκεφτείτε το λιγάκι και αναρωτηθείτε, γιατί δεν είσαστε ζώα, είσαστε άνθρωποι με προσωπική ζωή, προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Βρίσκεστε σε μία παρέα και πίνετε το ποτό σας σε μία καφετέρια, σε ένα κλαμπάκι, πείτε το όπου θέλετε ας πούμε. Κάποια στιγμή, θέλοντας και μη, έρχεται η πλέον κλασική ερώτηση στο προσκήνιο της κουβέντας σας, της συζήτησής σας με την παρέα σας. Facebook έχεις? Αν απαντήσεις ναι, όλα θα είναι λογικά, όμορφα και ωραία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπουμ τριαλαλό, χαχαχα, χουχουχου, καταλαβαίνετε, αχ τι ωραία που έχεις Facebook και να βρεθούμε και να κάνουμε και να ράνουμε.
Αν κάνεις το λάθος να απαντήσεις όχι, τότε θα δεις κάποια μούτρα απέναντί σου να γεμίζουν απορία και να σου λένε «Μα καλά, πώς είναι δυνατόν να κάνεις Facebook, δεν ξέρεις τι χάνεις, είναι απίστευτο». Το λένε και γεμίζει το στόμα τους. Στάζει μέλι, λες και είναι κάτι το απίθανο, το άπιαστο. Άμα βέβαια συνεχίσεις και το αρνείσαι και πεις τους λόγους που δεν το θες, καταντάς περίεργος, καταντάς γραφικός, παλιωμοδίτης και λιγάκι υπερβολικός. Εκεί μας έχει φτάσει το σύστημα. Να μην βλέπουμε μπροστά μας τίποτα, παρά μόνο διασκέδαση και ανούσιες γνωριμίες και συζητήσεις. Βαφτίζουμε από μόνοι μας το άσχημο και το κακό σε ωραίο και καλό και κατακρίνουμε το πραγματικά όμορφο και καλό σαν οπισθοδρομικό, ανούσιο και κακό. Λες και είναι για παρακατιανούς, πώς να το πω. Αν θέλετε βέβαια μπορείτε εμένα να αποκαλέσετε έτσι, δικαίωμά σας, έτσι, γούστο σας και καπέλο σας. Αλλά κρατήστε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι εγώ σας είπα μερικά πράγματα, σας προειδοποίησα. Αν θέλετε, τα δέχεστε. Αν όχι, δικό σας το θέμα. Και θα πούμε για κάποια άλλα πραγματάκια πολύ σοβαρά επί του θέματος, που ίσως να μην τα ξέρετε. Αλλά μα δεν τα ξέρετε, καλό να τα μάθετε. Το ξέρετε ότι ο ιδιοκτήτης του Facebook πούλησε τα δικαιώματα του site του σε διαφημιστικές εταιρείες. Εκατομμύρια δολάρια. Που εσείς δεν πήρατε φράγκο από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, φίλοι μου, ότι αύριο μεθαύριο, αν ξυπνήσει η εταιρεία τάδε χύψη ωμέγα να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια του προϊόντος που εμπορεύεται, έχει το δικαίωμα να πάρει μια φωτογραφία σας από το Facebook, γιατί έχετε π.χ. ωραίο χαμόγελο ή ωραία μαλλιά ή ωραία μάτια και τους βολεύει στη διαφήμισή τους, να κάνει τη διαφήμιση με τη δική σας μούρη, με το δικό σας πρόσωπο. Έτσι μιλάω λαϊκά, να με καταλαβαίνει και ο κόσμος, να υπάρχει και μεγαλύτερη απήχηση. Μπορεί δηλαδή ένα πρωί να δείτε τη μούρη σας σε μια διαφημιστική γιγαντοαφίσα, να χαμογελάτε και να διαφημίζετε το προϊόν της τάδε εταιρείας, χωρίς βέβαια να σας ζήτησε εσάς κανείς την αδειά σας για να γίνει αυτό. Και εννοείται χωρίς να έχετε κάποια έσοδο από αυτό, κάποια χρηματική αμοιβή κτλ.